Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Αργήσαμε λίγο, αλλά έχουμε έτσι αρκετή ώρα μπροστά μας. Ναι, είναι 12.30 με 2 έγινε η εκπομπή, έτσι, γιατί μπήκαμε λίγο αργά, είναι η αλήθεια. Μάριε. 12.30 με 2, γιατί όχι. Ναι, οκ. Okay. Για πες τι έχουμε, τι γίνεται. Έχουμε ένα σοκαρισμένο στους Γερμανούς έχουμε. Σοκαρισμένο Λεβέκ έχουμε. Ναι. Διαρκείας λοιπόν, έχουμε. Χθες στους διαδρόμους του Λίμπερο, εκείνη την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι της Γερμανίας με την Νότια Κορέα, υπήρχε, ρε παιδί μου, μια χαρά. Κοίταξε, υπήρχε μια γενικότερη χαρά, ναι, εδώ. Ναι, γιατί πέρα. Υπήρχε αυτό. Που εγώ τους ήθελα τους Γερμανούς, έτσι. Εγώ πάλι όχι, για να είμαι ειλικρινής. Εσύ γιατί δεν τους ήθελα τους Γερμανούς? Γιατί να τους θέλω? Καταρχάς, γιατί είναι μια παραδοσιακή δύναμη που πλασάρεται πάντα ως φαβορί σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Είναι μια πειθαρχημένη ομάδα, άσχετα αν δεν το έδειξε τώρα στο Μουντιάλ. Και γιατί Μουντιάλ έχεις μια συμπάθεια, ρε παιδί μου, προς τη Γερμανία? Να σου πω κάτι. Καταρχάς δεν το συγχαίω πολιτικά, έτσι. Γενικά, στο μυαλό, ρε παιδί μου. Γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούν τη Γερμανία λόγω. Ναι. Λόγω του κλίματος, της πολιτικής κατάστασης που υπάρχει, το υπόβαθρο αυτό το πολιτικό. Ναι. Εγώ δεν το συγχαίω στο μυαλό. Η Γερμανία. Γιατί, ας πούμε, δεν είναι καλή ομάδα η Γερμανία? Δες λίγο τις μονάδες που έχει. Δεν σου είναι συμπαθής ο Κρός? Συγγνώμη λίγο. Δεν έπαιξε. Αν εξαιρέσει τον Κρός. Ίσως λόγω και το Χούμελ που μου αρέσει που είναι έτσι άρχοντα. Γιατί ο τερματοφύλακας ο Νόιερ δεν είναι συμπαθής. Τώρα λένε, το ξέρουμε και τι αρέσει σίγουρα. Σ' αρέσει για άλλα πράγματα πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες. Δεν το πάω εκεί, δεν το πάω εκεί που είναι όλοι ξανθοί, ανοιχτό. Στο δεύτερο γκολ έβαλε η Κορέα χθες που ήτανε. Καλά, εσύ. Ήταν εντελώς χαμένος από το πλάνο, δηλαδή δεν φαίνονταν ούτε πίσω κάπου να τρέχει. Καταρχάς έβλεπα τις δύο και τα δύο τα παιχνίδια. Ναι. Ήταν απίστευτο το κοντράστ με τους Μεξικανούς. Μεξικάνοι δεν ήταν. Ναι, ναι. Να είναι στα κινητά τους τηλέφωνα, μην παρακολουθούν το παιχνίδι. Ναι. Να έχουν χάσει τώρα 3-0 από τη Σουηδία. Mm-hmm. Το παιχνίδι να εξελίσσει, να πηγαίνει στο 90 και να μην παρακολουθεί κανένας το παιχνίδι. Και την ώρα που τρώει τον γκολ η Γερμανία, γίνεται ένα απίστευτο πανηγύρι. Πληροφορίες μου αναφέρουν, ότι από Ρωσία έρχονται κατευθείαν. Mm-hmm. Ότι οι Μεξικανοί είναι από τους πιο άπλους του Μουντιάλ οπαδοί. Ωραία. Απορώ κιόλας γιατί. Είναι επίσης. Από τις πιο άπλες. Ναι. Δηλαδή, γενικά. Αφήνουν ρευστό. Ναι, είναι από τις πιο άπλες. Ναι, ναι. Και σε αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, οι περισσότερες ξέρεις σουίτες τώρα στα γήπεδα είναι συνήθως χορηγών, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Των μεγάλων χορηγών του Μουντιάλ, οι περισσότερες. Όπου παίζει το Μεξικό, λοιπόν, αρκετές από τις σουίτες είναι αγορασμένες από τους Μεξικανούς. Αγορασμένες, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή. Είναι αρκετοί Μεξικανοί οι οποίοι πληρώνουν τη σουίτα, ρε παιδί μου, και πάνω στα γήπεδα πληρώνουν τη σουίτα. Ναι, 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 έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Πολλά λεφτά έχουν στο Μεξικό. Έχει χρήμα η τορτίγια. Έτσι φαίνεται. Πλάκα και κάνεις. Όχι μόνο η τορτίγια. Λοιπόν, αρκετά χρήματα σίγουρα δεν χρειάζονται για τα εισιτήρια διαρκείας, Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Κυκλοφόρησαν. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη από τις 9 η ώρα το πρωί ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Και ούτε καν ένα κείμενο να δούμε να διαβάσουμε. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας paokfc.gr. Την Δευτέρα όμως. Γι' αυτό δηλαδή δεν έχω ουρά σήμερα. Πες έτσι. Όχι, τι ουρά. Γιατί ξεκινάει από το. Ναι, σήμερα ανοίγεις το κινητό και μέσω κάρτας αγοράζεις το εισιτήριο διαρκείας. Την Δευτέρα όμως, 2 του μήνα, από τις 9 το πρωί, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων εκεί στο γήπεδο της Τούμπας, στα γραφεία από την 1, ξέρετε, την 1-2 που μπαίνετε μέσα και βγάζετε, ανανεώνετε, γιατί η πρώτη περίοδος είναι για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε τα εισιτήρια διαρκείας. Εσείς λοιπόν οι κάτοχοι της προηγούμενης σεζόν μπορείτε να ανανεώσετε την θέση σας. Οι ήρωες εσείς που από τα 15 παιχνίδια είδατε 9, είδατε 6, μάλλον, συγγνώμη. Δεν έγινε απόσβεση. Ναι, σίγουρα έτσι, δεν έγινε. Να τα λέμε κιόλα. Ναι, πέρσι δεν έγινε απόσβεση, παιδιά. Δηλαδή και δύο παιχνίδια που ήταν να δείτε, το ένα δεν ξεκίνησε. Φέτος λοιπόν σας πληρώνει η ΠΑΕΚΑ. Λοιπόν, μέχρι τις 20 του μήνα, 20 Ιουλίου, οι κάτοχοι της προηγούμενης σεζόν που έχουν τη διάθεση να ανανεώσουν το διαρκείας τους, μπορούν να κατευθυνθούν στο γήπεδο της Τούμπας, να βρεθούν στα γραφεία εκεί του ΠΑΟΚ και να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας. Από τις 21 Ιουλίου και μετά ανοίγουν οι θέσεις, έτσι, για όλους εσάς που δεν είχατε πέρσι εισιτήριο διαρκείας, για να μπορείτε να το βγάλετε κανονικά. Σου έχω τιμές, αν σε ενδιαφέρει. Βεβαίως με ενδιαφέρει. Λοιπόν, για την θύρα 1. Καταρχάς, εντάξει, το πιο ακριβό είναι στα 1600 με 1800. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για VIP, σουίτες και τα σχετικά. Το πιο φθηνό, Νίκο,
θα το βρεις στην 4 και 4α. Η ανανέωση είναι στα 100 ευρώ και το κανονικό, δηλαδή για μετά τις 21 Ιουλίου, στα 140 ευρώ. Mm-hmm. Ίδια τιμή και για την θύρα 7, 100 ευρώ το εισιτήριο διαρκές. 100 ευρώ δεν είναι 25 παιχνίδια. Βάζει 15 και... πρωταθλήματος. Ναι. 5 κυπέλου. 5, α, το πήγες μέχρι τέλος πάλι. Κάτσε, δεν... Μόνιμος κυπέλουχος, σωστά. Γιατί, συγγνώμη, 3-peat. Ναι. Ευρώπη. Ευρώπη. 20 Ευρώπη παιχνίδια. Σίγουρα 2. Εγώ σου λέω 20 παιχνίδια. Ναι. 20 παιχνίδια τα βγάζουμε. Καλά είναι. Τα βγάζουμε. Καλά είναι. Λοιπόν, 100 ευρώ για θύρα 7 σου λέω τώρα. Καλά είναι. 20 παιχνίδια. Πόσο πέφτει? 5. 5 ευρώ. Ένα τάλιρο. Ένα τάλιρο το... Με ένα τάλιρο σε καλά. Και χωρίς ουρές, χωρίς ξημερώματα δίνεις δικαιώματα με sleeping bag. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και 140 το κανονικό. Μια χαρά. Λοιπόν... Στην 5 και στην 6, 195 ανανέωση, το κανονικό στα 250. Νομίζω ότι οι τιμές είναι καλές. Δεν έχω εικόνα των προηγούμενων, σπίτι, αλήθεια. Δεν... Οπότε δεν μπορώ να σου πω σίγουρα. Αλλά... Όχι, οι καλές, χωρίς να κάνω σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν, καλές στο ότι αν αναλογιστείς τα παιχνίδια που έχεις μπροστά σου και τις ουρές, την αναμονή, το θα βρω, δεν θα βρω εισιτήριο που γλιτώνεις μέσα στη σεζόν. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος Super League, όλους τους εντός έδρας αγώνες κυπέλου, όλους τους φιλικούς αγώνες, εντός έδρας προκριματικούς αγώνες UEFA, εντός έδρας αγώνες της φάσης των ομίλων UEFA Champions League, αναλόγως που συμμετέχει η ομάδα. Οπότε λοιπόν τα εισιτήρια από σήμερα είπαμε είναι διατίθενται μέσω ίντερνετ για τους περσινούς κατόχους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από Δευτέρα και στα εκδοτήρια και πότε. Από 21 αυτή... Ιουλίου θα είναι ανοιχτά για όλους. Μάλιστα. Okay. Αν σκεφτούμε ότι υπήρχε πέρσι αρκετός κόσμος με βάση στη λογική ότι υπήρχαν 7 αρχικά και κλεισμένο των θυρών και προέκυψαν άλλα 2, έτσι δεν είναι. Άλλα 3 προέκυψαν. 10 ήταν τα παιχνίδια. Α, ναι, 10 σωστά. 3 ήταν τα παιχνίδια. Λοιπόν, η από τη στιγμή λοιπόν που. Υπήρχε κόσμος ο οποίος πέρσι έπαιρνε διαρκές γνωρίζοντας ότι δεν θα δει τα μισά εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Επιθανολογώ ότι φέτος θα είναι περισσότερο. Καλά, τον Δεκέμβριο επέστρεψε ο κόσμος, δηλαδή μισή σεζόν έφυγε. Αυτό λέω. Έφυγε έτσι. Αυτό ναι. λέω. Και πάλι προέκυψαν και άλλοι μετά και άλλες τιμωρίες. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι αρκετά πιθανό φέτος να είναι περισσότεροι. Okay. Λοιπόν. Μπήκαμε λίγο αργά, λέω να πάμε σε διάλειμμα στην ώρα μας ώστε να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε λίγο τις επικοινωνίες με Ολλανδία. Γιατί έχουν πρωινή προπόνηση, είναι εκεί οι δύο απεσταλμένοι του Λίμπερο και του ΠΑΟΚ 24, παρακολουθούν την προπόνηση. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα για τον Λεβέκ, έτσι, είναι λογικό και επόμενο. Κλίμα. Χθες δεν εμφανίστηκε το απόγευμα στην προπόνηση. Γιατί τόσο χάλια ήτανε. Ναι, ήτανε στο ξενοδοχείο για θεραπεία. Θα μας τα πούν όλα για τον Λεβέκ και όχι μόνο για τον Βιερίνια που μπαίνει σιγά σιγά δοκιμάζει το πόδι του. Πριν πάμε στο διάλειμμα και πριν συνδεθούμε με Ολλανδία, να πούμε ότι αύριο, έτσι Παρασκευή, αύριο δεν είναι Παρασκευή γιατί έχω χάσει και τις μέρες εδώ. Ναι, ναι, Ελένη. Στις 4 θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία της Super League και βεβαίως το βασικό θέμα, το σημαντικό θέμα έχει να κάνει με τη διάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League και με τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των οικείων αγώνων για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι σε ένα μήνα, όχι παραπάνω, 1,5 μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν ξέρουμε ακόμη πόσες ομάδες συμμετέχουν. Θα έχει play-off, play-out, όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό του Βασιλιάδη, του κύριου Βασιλιάδη, κατά καιρούς βεβαίως, και τα διαβάζουμε και εμείς. Λοιπόν. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το ηλιόλουστο Χόρστ. Με τίποτα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γιατί? Γιατί τελειώνει, ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Ναι, πάμε, καλά θα είμαστε. Δεν τη φοράμε. Έλα, ρε, πάμε, δεν τη φοράμε. Δεν τη βροχές έχουμε από εδώ και πόσες μέρες. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε στο Ολλανδία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Μπήκαμε λίγο αργά, αλλά θα πάμε σιγά σιγά στην Ολλανδία για να πάρουμε ρεπορτάζ από εκεί, από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, να μας δώσει ό,τι. Στο live του Πάω 24, τι έγινε χθες λίγο, δώσε λίγο μια εικόνα, γιατί δεν του έδωσα τη βάση που έπρεπε. Να σου πω κάτι. Όσοι πανηγύρι, δεν μπήκαν σε αυτό το live έχουν χάσει επικές ερωτήσεις, επικές απαντήσεις, γενικώς. Ναι. Ναι, ναι. Τα βλέπεις εδώ τα βιντεάκια τους. Ναι. Τα βιντεάκια τους εδώ όλη την ώρα βγαίνουν μπροστά μου. Έχουν χάσει ένα επικό live. Για μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου
Και οι δύο έδωσαν ρεσιτάλ. Εντάξει, είχε και ο κόσμος πάρα πολλά να ρωτήσει. Οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στα μεταγραφικά, δηλαδή για Μπέργκ, Πούκι, Βέρμπλουμ, τι γίνεται. Αλλά είχε και ερωτήσεις αυτές οι καφενειακές λίγο που έδωσαν μια άλλη νότα. Πάρα πολύ ωραίο το live. Πιστεύω ότι θα το ξανακάνουν τα παιδιά. Ανανέωσαν το ραντεβού τους, όπως τουλάχιστον έγραψαν. Και το περιμένουμε κι εμείς με πολύ χαρά. Έχουμε κάποιον στη γραμμή, Εμένα, ρωτάς, δεν ξέρω. Έχουμε Δημήτρη. Χρήστο, έχουμε Δημήτρη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε, όλα καλά. Καλησπέρα. Καλά, εσείς. Πώς περάσατε χθες το live? Πάρα πολύ ωραία. Εμείς να δείτε, για απ' έξω. Γιατί? Γιατί είχε πολύ ωραίες ερωτήσεις και πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις. Δεν ξέρω, σας έκανε καλό το ρεπό το πρωινό και μπήκατε με πολύ διάθεση και όρεξη. Γιατί είμαστε συνήθως ανόρεκτοι και αδιάθετοι? Θέλω να καταγγέλω κάτι. Πρώτον, ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν εσένα για τις ικανότητές σου στο τιμόνι δεν απαντήθηκαν από το Σταύρο, γιατί τις έπαιρνες όλες εσύ. Ο Δημήτρης μιλούσε για τον εαυτό του και έλεγε ότι είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, ότι μάλιστα το 10 του βάζει 11, ρώτησε, ξέρεις που είναι το πτώμα και τέτοια, όλα αυτά τα απρόπτα τα οποία βλέπετε στα βίντεο των απεσταλμένων. Παίζει ρόλο η ταχύτητα σε αυτά τα πράγματα. Όποιος προλαβαίνει, απαντάει. Μάλιστα. 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 Τι γίνεται, Δημήτρη? Οι απαντήσεις τώρα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Τώρα εντάξει. Καλά εσείς? Έχουμε σκάσει από τη ζέστη για άλλη μια μέρα. Ωραία. Αντιλιακά έχουν πιο πολύ. Εδώ στο χώρο της Ολλανδίας, 26 βαθμούς, 28, 26 ήταν νωρίς, 28 βαθμούς και βάλε. Ναι. Προπόνησε σε διάφορα γκρουπ με διάφορους σταθμούς. Τακτική από τον Λουτσέσκου είτε για τους οπτικούς είτε για τους αμυντικούς σε ένα γήπεδο. Οι υπόλοιποι κάνουν διάφορες ασκήσεις και βάρη και κάμψεις και TRX και άλματα και πολλά και διάφορα. Ένα μοιρασμένο πρόγραμμα. Σε μια εστία με το κανονάκι που έχει πάει ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής των φυλάκων εξασκεί τον goalkeeper, μπαίνει η μπάλα στο κανονάκι και τη στέλνει στα παράθυρα. Και έχουμε αντιδράσει εκεί πέρα ή όχι? Εντάξει, όχι, είναι θεαματικό. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Το κανονάκι αυτό. Και αν το λέω σωστά και αν είναι κανονάκι, ξέρω καταπέλτης, τι μπορεί να το πει ότι είναι αυτό το πράγμα. Okay. Όπως το οποίο έχει το φοβερό πλεονέκτημα να στέλνει την μπάλα ψηλά και να κατεβαίνει χαμηλά απότομα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως είναι τα φάουλ του Ρονάλντο, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Ναι. Κάπως έτσι. Το είπες λίγο προκλητικά το του κορυφαίου ποδοσφαιριστή. Ναι, γιατί τώρα βλέπεις ότι όλοι οι superstar κρύβονται. Ο Νεϊμάρ τρακέρει με τους δικούς του. Ο Μέση κάνει τον προπονητή, το ρωτάει ο άλλος, μόνο εκεί διακρίνεται. Ποιος άλλος είναι? Και είναι μόνο ο Ρονάλντο, ο οποίος κουβαλάει μια εθνική στις πλάτες του. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Με δηλητήριο, έτσι. Αποστομωτικός. Με δηλητήριο. Όχι. Ναι, έτσι, γιατί σε μεγάλες οργανώσεις φαίνονται μεγάλοι παίχτες. Ο άλλος, επειδή στην Μπαρτσελόνα τον έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι να φαίνεται και να είναι ο καλύτερος, έχει και καλά το όνομα. Τη χάρη την έχει άλλος όμως. Βλέπετε. Euro το πήρε μόνος του, σχεδόν. Μουντιάλ προχωράει. Και άμα ήταν η σφαγή προχθεσινή με το πέναλτι, το οποίο είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Το είδανε μία, το είδανε δύο, το είδανε τρεις και έδωσαν πέναλτι. Ο άλλος έχει πλάτη, είναι στους 20 πόντους από τον αντίπαλο και δίνει πρόθεση στο χέρι. Αλλά έστω και έτσι θα προχωρήσει η εθνική του Βιερίνια. Λες, ε. Ναι, δεν μασάμε. Τώρα τι Ουρουγουάη και τι Σουάρες και τι Καβάνι, τώρα αυτή είναι εντάξει, της πλάκας. Ο αποκλεισμός της Ρωσίας δεν ήταν ένα σοκ χτες? Τώρα για να μιλήσουμε στα σοβαρά του Μουντιάλ. Της Γερμανίας. Γερμανίας, ναι, συγγνώμη, της Σουηδίας είπα. Μπήκε ο Μάριος και με αποσυντώνησε, κάτι θέλει να σου πει. Μη χαλάς την έκπληξη. Ήσουν δίπλα μου όταν είπα ότι η Γερμανία μπορεί και να μην περάσει από τον όμιλο. Το θυμάσαι 18 μέρες πριν. Με παραδέχεσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ήμουν σίγουρος. Είσαι τραγικός. Ήμουν σίγουρος. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Πούκι είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ πριν 20 μέρες? Ναι. Μια ναι, ανάσα ακόμη. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Αυτό μου έχει κολλήσει αυτό. Μάλιστα. Δεν τα από ψέματα. Τώρα που είπε Πούκι, τι γίνεται, Δημήτρη, με Πούκι? Καλά εσείς? Καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Εντάξει, τι γίνεται. Όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα και όσο και ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει αυτό που θέλει,
κάπου στο βάθος υπάρχει μια πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά προς το παρόν γύρω πηγαίνει η υπόθεση, μια από εδώ, μια από εκεί, αλλάζουν οι στόχοι, παίχτης δεν έχει έρθει, ο Μίχελ θα έρθει σήμερα εδώ και θα εξηγήσει στον Λουτσέσκο τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα το οποίο λίγο αρχίζει και εκνευρίζει. Και ευτυχώς αποκλείστηκε ο Πρίγιοβιτς και η Σερβία και τουλάχιστον θα υπάρχει μια λύση εφόσον πάνε όλα καλά και εφόσον πράγματι μπει με την ομάδα στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, τουλάχιστον θα υπάρχει μια σημαντική λύση. Η πρώτη λύση της ομάδας, γιατί ο Πρίγιοβιτς είναι φυσικά ο πρώτος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Διακρίνεις εκνευρισμό, Δημήτρη, σε αυτό το κομμάτι από τον Λουτσέσκου, στη λογική ότι αυτά που έχεις δει είναι συγκεκριμένα και ακόμα δεν έχουν γίνει, τα περισσότερα εξ αυτών? Όχι, δημοσίως δεν βγάζει εκνευρισμό. Προχθές την ερώτηση που του κάναμε λίγο, ήταν για πρώτη φορά που δεν μπερδεύτηκε, δεν απαντούσε, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, δεν είναι σωστός. Δημόσια δεν βγάζει κάτι. Ό,τι είναι να πει το λέει σε αυτούς που πρέπει ιδιωτικά. Φυσικά δεν είναι και ότι καλύτερο. Να έχει δύο επιθετικούς και να ξέρει ότι ένας μπορεί να φύγει σήμερα αύριο και να πάει σε μια άλλη ελληνική ομάδα όπως είναι ο Κουλούρης. Εντάξει, γίνονται αυτά σε ομάδες, δεν μπορούν να πάνε όλα τέλεια. Απλά υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι και γίνεται ένα βήμα μπρος, δύο βήματα γίνονται πίσω και υπάρχει μια καθυστέρηση. Εντάξει, γιατί επιθετικό ΠΑΟΚ ψάχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο με το που τελείωσε η περσινή σεζόν. Και νομίζω ότι πιο πολύ είναι θέμα συνεννοησίας και όχι έτσι ολιγορίας ή αδυναμίας. Τώρα τι αδυναμία, εδώ τον Μπερμπάτοφ έφερε ο Σαββίδης, δεν είναι θέμα αδυναμίας. Υπάρχει μια συνεννοησία. Ναι. Αυτό με το Κουλούρι υπάρχει κάποια εξήγηση, δηλαδή γιατί πρέπει να φύγει τώρα? Αυτό είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Για ποιο λόγο δηλαδή να γίνει τώρα ότι να γίνει με το Κουλούρι και να μην γίνει μετά από ξέρω εγώ ένα μήνα? Καταρχάς εντάξει, έτσι βγαίνει τον Ατρόμητο και τον Πάγο δεν το έχουν διαψεύσει. Προφανώς συζητήσεις για αυτό το θέμα έχουν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να. Μάλλον προφανώς θα φύγει, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει σήμερα αύριο εφόσον έρθει ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει, δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Υποθέτω ότι θα τελειώσει το πρωτοστάτη της προετοιμασίας. Προφανώς ο ΠΟΚ θα έχει κλείσει κάποιο ποδοσφαιριστή και μετά θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Βέβαια από τον Ατρόμητο βγαίνει και ένα κλίμα το ότι άμα δεν γίνει τώρα, μέχρι τώρα πρέπει να δούμε άλλες λύσεις και εμείς. Αυτό θα σου έλεγα, ότι μέχρι την Κυριακή, δηλαδή μέσα σε 5 μέρες, μια εβδομάδα, πρέπει να δουν και εκείνοι τι εναλλακτική έχουν. Γιατί δεν μπορούν να περιμένουν, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τον Ατρόμητο παραπάνω τον Κουλούρη, παρά τη διάθεση που υπάρχει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ την Τρίτη γυρίζει. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εφόσον όλα είναι τακτοποιημένα και όλες οι πλευρές θέλουν να γίνει αυτή η συνεργασία, εντάξει. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ποιος θα παίξει στο διπλό, ποιος θα είναι σεντερφόρ εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν βγαίνει η προπόνηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρχει λίγη υπομονή. Θα βρει και από μια λύση μέσα σε επόμενες μέρες και ειδικά για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας και θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Κάτι τέτοιο υπάρχει για το Μιστακίδη βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις μέχρι 30 Ιουνίου, όπως βιάζονται για τον Κάτσε για παράδειγμα, αλλά ο Κάτσε δεν είναι εδώ. Μετά οι όποιες ανανεώσεις τους θα χρεώνονται στον αριθμό των δύο νομίζω που έχουν δικαίωμα να κάνουν των κινήσεων, αλλά και για τον Μιστακίδη δεν βλέπω εγώ τον λόγο να φύγει από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή λύση. Έχει πραγματικά πολύ καλή ευχέρεια στο σκοράρισμα και νομίζω ότι, έτσι λέω εγώ, αξίζει τον κόπο να παραμείνει. Ναι. Πρέπει να παραμείνει. Χτες στα αριστερά τι κάνατε στο αριστερό άκρο της άμυνας που είχατε απουσίες, στο οικογενειακό διπλό? Ναι, χθες το απόγευμα που και ο Βιερίν έκανε ατομικό πρόγραμμα γιατί έχει ενοχλήσει το δικέφαλο και πρέπει να προσέχει
και ο Λεδέκ έκανε τα δικά του. Οι επιλογές οι επόμενες από τον προπονητή είχαν να κάνουν με τον Κρέσπο και τον Λιμιό. Αυτοί οι δύο έπαιξαν στις δύο ομάδες ως αριστερά μπακ. Αυτές είναι οι λύσεις. Τον Λιμιό τον έχουμε ξαναδεί νομίζω στη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Κάποια στιγμή τον είδαμε, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάποιο φιλικό, σε κάποιο επίσημο, σε κάποια λεπτά διάστημα. Νομίζω είχε γυρίσει πίσω. Ναι, ως δεξί μπακ πλέον τότε. Ναι. Όταν δεν έχεις λύσεις, πας στις επόμενες επιλογές. Θέμα απόκτησης αριστερού μπακ υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί έτσι σοβαρά. Ένα ακραίο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή και μπροστά δεν είναι στα άκρα, ναι, δεν είναι πολύ σίγουρες οι επιλογές. Αυτή τη στιγμή αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ παιχνίδι θα έπαιζε ο Μπίσεσβαρ αριστερά και δεν ξέρω ποιος θα έπαιζε δεξιά. Αν τυχόν στο βάθος κάτι, δύο προπονητές κάτι να ανησυχήσει και χρειαστεί να περάσει το Βιερίνια μπροστά, ίσως τεθεί και τέτοιο θέμα. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι και ένα εναλλακτικό σενάριο για το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι η βασική επιλογή, αλλά να χρειαστεί στο παιχνίδι, ναι, κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά, γιατί επαναλαμβάνουμε, στο μυαλό του προπονητή, ο κάθε Λάμπρου, Ζαμπά, ποιος άλλος, είναι παίχτες με πολύ καλά στοιχεία, που τα πάνε καλά εδώ, με προοπτική, αλλά άμεσα να μπουν και να δώσουν ό,τι ακριβώς αυτός θέλει, ό,τι έπαιρνε δηλαδή από τον Κάμπος, με τα καλά και τα άσχημά του, δεν είναι τόσο απλό. Και σε τακτικό κομμάτι, και ατομικά και σε όλα. Γι' αυτό λέω ότι είναι τα σενάρια αρκετά αυτή τη στιγμή και για τους ακραίους μεσοεπιθετικά. Θα έλεγα ότι αριστερά ο Μπίσεσβαρ είναι το φαβορί και αυτός που σίγουρα θα έχει θέση. Ο Ελκαντουρί που πάει καλά και έχει στοιχεία τον βλέπει μόνο από τα αριστερά, γιατί θεωρεί ότι λόγω του ότι δεν έχει αριστερό πόδι, δεν έχει ταχύτητα, πρέπει να συγκλίνει στον άξονα κτλ. Τον βλέπει μόνο για τα αριστερά. Άρα στα αριστερά ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος. Και στα δεξιά ερωτηματικό. Αν θα μπει ο Ζαμπά. Δεν έχει κάποιο το προβάδισμα έτσι μέχρι στιγμής. Όχι. Όχι, είναι πολύ αβέβαιο. Για ποιος με τη Βασιλεία ας πούμε, θα ξεκινήσει. Πραγματικά είναι πολύ αβέβαιο. Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και το πιο μεγάλο ερωτηματικό. Και το μοναδικό. Αν ο Πρίγκοβιτς είναι καλά. Αν τι άλλο, στα χάφη υπάρχουν λύσεις, ποιος θα ξεκινήσει δεξιά και μεσοεπιθετικά, αυτό είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό. Τώρα για τις επόμενες 20 μέρες. Ένας φίλος στο live chat έκανε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που δυσκολεύτηκες και εσύ να απαντήσεις, αν θυμάμαι καλά τη δική σου απάντηση. Λέγοντας ότι, βλέποντας Δημήτρη την προετοιμασία, ποιος ποδοσφαιριστής θεωρείς ότι έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κάμπος για να καλύψει τη θέση του, και νομίζω ότι ζορίστηκες κάπως. Δηλαδή, ακόμη ψάχνεσαι κι εσύ. Είναι κάποιος έτσι να σου. Τα χαρακτηριστικά δεν τα έχει, αλλά αυτή τη στιγμή και τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της ομάδας δεν την έχει κάποιος. Επαναλαμβάνω, μόνο για αυτή τη θέση. Γιατί μπορεί να υπάρχει γκρίνια για το center for, αλλά θα έρθει ο Πρίγκοβιτς. Μπορεί να υπάρχουν άλλα θέματα στα half, θα τη βγάλει την άκρη, έχει Κάνιας, θα τη βγάλει την άκρη. Στα back, στα πλάγια δεν είναι πολύ, αλλά οι βασικοί είναι παιχταράδες, ο Βιερίνια και ο Μάτος. Δεξιά και μεσοεπιθετικά, εκεί έχει εβδομάδες να το σκεφτεί, να ξαναδεί, να δοκιμάσει και να δει ποιος θα ξεκινήσει τη χρονιά. Γιατί επαναλαμβάνω, σε 2-3 μήνες μπορεί ο Ζαμπά να πετάει και να έχει μπει και με την ομάδα και να τα κάνει όλα τέλεια. Αυτή τη στιγμή θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Με την ομάδα μαζί. Και σε 20 μέρες ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο στόχο. Αυτό είναι το θέμα. Τι μου φαίνεται από ένα σημείο και μετά πάλι θα ψάχνουμε και ένα παίχτη για τα αριστερά και επιθετικό και ίσως και κάποιον στα δεξιά. Πάλι μου φαίνεται το καλοκαίρι θα γίνει άνω κάτω από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν ξέρω, μπορεί να βγω λάθος, αλλά τέλος πάντων.
Okay. Εγώ να πάω, στο πρόσωπο, στην υπόθεση που έχουν στείλει όλοι μηνύματα και περιμένουν να ακούσουν τον Δημήτρη τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Και αναφερόμαστε βεβαίως στο Λεβέκ. Γιατί Δημήτρη, υπάρχει ένας εκνευρισμός εδώ και στα σχόλια και στις ερωτήσεις που, που θέλουν να σου κάνουμε. Άμα δεν εκνευρίζεται αυτός που πληρώνει τζάμπα και βερεσέ, και άμα δεν εκνευρίζονται και οι υπόλοιποι που αυτός εδώ κοροϊδεύει όλη την κοινωνία, εμείς τι να εκνευριζόμαστε? Όχι, δεν είναι ένα θέμα, είναι το τι συμβαίνει. Πήγαμε τη Δευτέρα να δούμε ένα φιλικό να κάνει μια προσπάθεια να ξαναμπεί και ο τύπος πάλι λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο επικαλέστηκε ενοχλήσει στο δικέφαλο. Φυσικά έγιναν εξετάσεις, φυσικά δεν βγήκε τίποτα. Η ΠΑΕ το γράφει φορά παρτίδα ότι δεν έχει τίποτα. Άδειασμα. Και απλά κάνει και κάνει μόνος του πρόγραμμα. Α, τον έχουν εδώ και τρέχει γύρω-γύρω τώρα. Και τα 400 χιλιάρικα πηγαίνουν απευθείας στο λογαριασμό κάθε χρόνο και συνεχίζεται η πληρωμή. Χωρίς καμία συνέπεια, χωρίς καμία προσπάθεια να βρεθεί η λύση, η ζωή συνεχίζεται. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση με δεδομένο τον εκνευρισμό που βγάζει και ο Λουτσέσκου. Μίλησε ανοιχτά ότι είμαι προβληματισμένος και δεν σας κρύβομαι. Με δεδομένο τον εκνευρισμό που ενδεχομένως να έχουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι και κάποια πράγματα πολύ λεπτά στις σχέσεις παικτών ομάδων όπως τα επιβάλλει η FIFA. Σχεδόν όλα είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών. Και αν τυχόν αυτόν τον αφήσουν ή το διώξουν ή δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να ασκήσει τον ΠΑΟΚ στην πορεία. Είναι όλα υπέρ των ποδοσφαιριστών. Εδώ θέλει διαπραγματεύσεις, θέλει λεπτούς χειρισμούς, θέλει συμφωνία από αυτούς που τον κλείσανε με τους εκπροσώπους του, να καταλάβουν ότι αυτή η κοροϊδία δεν μπορεί να συνεχιστεί, για να τελειώσει η συνεργασία. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής και αυτός εδώ συνεχίζει να κοροϊδεύει. Πάντως είναι ξεκάθαρο και βάσει της πρωινής προπόνησης ότι είναι ξένο σώμα για τον ΠΑΟΚ ο Λεβέκ, έτσι. Και πριν ξένο σώμα δεν έχει καμία επαφή με κανέναν. Δεν έχει ούτε παρτίδες, ούτε επικοινωνία, ούτε σχέσεις. Έχει καθίσει πάνω στο συμβόλαιο, αρνείται να αγωνιστεί. Mm-hmm. Επικαλείται συνέχεια πρόβλημα και δεν έχει κανένα θέμα να τρέχει γύρω-γύρω όπως τρέχει σήμερα. Ναι. Και να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι να ακολουθεί αυτή την τακτική. Και να δικαιώνεται κιόλας, δηλαδή είναι και κακό παράδειγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, το απόγευμα θα δούμε ενδεκάδες με φόντο το αυριανό φιλικό. Μπορεί δοκιμές. Τώρα. Ανάλογα και τι θα συμβεί αύριο το πρωί. Μπορεί να έχουμε ήδη δοκιμές. Συνήθως σε στιμένες φάσεις δείχνει ακριβώς πώς θα παρτάξει την ομάδα του. Mm-hmm. Έτσι έγινε και την προηγούμενη φορά. Τώρα τον βλέπουμε τον προπονητή με την βοήθεια ενός ανθρώπου του team που ξέρει και ρώσικα να μιλάει στον Χατσερίδη. Με το που τελείωσαν οι ασκήσεις στην τακτική μιλάει στο Χατσερίδη και του εξηγεί κάποια πράγματα. Εδώ είναι νέος ποδοσφαιριστής, πρέπει να δει ακριβώς τακτικά πώς κινείται η ομάδα. Υπάρχει και ένα θέμα με τη γλώσσα που εδώ τώρα δεν μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας ο προπονητής τον παίχτη και χρειάζεται και μετάφραση. Και βλέπουμε εδώ και 4-5 λεπτά ένα ιδιαίτερο μάθημα του προπονητή με τη βοήθεια συνεργατών του και μεταφραστή στο Χατζερίδη αφού έχει τελειώσει η προπόνηση. Ωραία. Ωραία. Πολλά περισσότερα και το απόγευμα. Αύριο το φιλικό θα είναι 45 λεπτό ή 60 λεπτό, όπως το έχει ζητήσει ο Λουτσέσκου? Όχι, με τη Στεάου αργότερα θα... Αργότερα. Έχει πει αν γίνεται να παίξουν 120 λεπτά. Αύριο κρατάμε το κεκλεισμένο, δεύτερο... έτσι, μόνο αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος. Το κεκλεισμένο το αφιερώνει γιατί έχουν πληροφορίες οι αστυνομικοί ότι θα έδιναν το παρόν οπαδοί της Άντερλεχτ που δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στο γήπεδο. Α. Δηλαδή ότι ετοιμάζουν κάτι τέτοιο οπαδοί τιμωρημένοι κατά κάποιο τρόπο από την αστυνομία ή από τη βελγική ομάδα ότι θα έρχονταν εδώ στο παιχνίδι και υπάρχει αυτή η ειδοποίηση ότι τελικά θα γίνει και κλεισμένο για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε προχθές ο ΠΑΟΚ κοντά στο ξενοδοχείο του. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο?
Όχι, όχι προς το παρόν. Το Βιερίνια δοκίμασε, γιατί έχει το δικέφαλό του ενοχλήσεις, την έβγαλε την προπόνηση. Θα δούμε και το απόγευμα, γιατί σήμερα δεν είχε σουτ, δεν είχε και πολλά σπριντ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Ο καιρός μια χαρά. Είπαμε ότι έρχεται και ο Μίχελ για να είναι κοντά στην ομάδα. Και περιμένουμε τα νεότερα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, παιδιά, ο Μπαλογιάννης έχει συνέλθει από το 90 λεπτό. Σήμερα ήταν μόνος του και έτρεχε. Στο τέλος πάλι για να βγει η άσκηση τακτικής που λέγαμε για τους αμυντικούς, έπαιξε και πάλι ως αριστερό μπακ. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο μπροκές πολλές φορές είναι ένα πρωινό. Σε ένα πρωινό γίνεται μια δοκιμή, ξεκινάς, συνεχίζεις, αρέσεις και μπορεί να σου αλλάξει όλη η καριέρα. Δεν ξέρεις και τον Μπάλο Γιάννη τι μπορεί να συμβεί. Τα πήγε περίφημα, δεν ζήτησε ποτέ να βγει από το γήπεδο, παρότι κάποια στιγμή δεν είχε άλλες δυνάμεις. Έκανε τον κλικ στον προπονητή και έχει μπει τώρα η ιδέα. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει το ποδόσφαιρο. Και ο προπονητής αυτό είπε, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι σου ξημερώνει στο ποδόσφαιρο. Στο μέλλον. Ναι. Γιατί έχει στοιχεία, είναι πιο δυσέβρετα τα αριστερά μπακ. Ο ΠΑΟΚος ομάδα έχει ανάγκη από οικογενείς παίχτες. Γι' αυτό κάποτε και ο Δελγιανίδης γύρισε πίσω για να εξειδικευτεί στα πλάγια μπακ. Και τώρα υπάρχει ο Μπαλογιάννης, που έπρεπε σε ένα φιλικό να παίξει εκεί, μπήκε, άρεσε και παραγωγόνω ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα με την καριέρα του. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλή μεσημέρι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, γιατί τραβήξαμε λίγο πάλι και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε κανονικά στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Εδώ μαζί με Λέλη Μπούνθο. Μεταξύ ξεκινάει η εκπομπή και λες: Νίκος Μοσχοβίδης και μιλάει, είναι η δική σου φωνή γυναικεία. Και εσύ ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και εγώ τα λέω: Ελένη Μπούνθο πίσω από το μικρόφωνο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δείχνει ευγένεια. Σέβαση. Να σου πω λίγο κάτι. Σέβαση. Γενικά, ο Ασλαμάς σου συμπεριφέρεται εδώ πέρα τα πρωινά. Έτσι δηλαδή με αυτό που έτσι σου συμπεριφέρεται κάθε μέρα. Σε όλους μας. Καλά, σε όλους μας. Εντάξει, okay. Σε όλους μας. Καλή κουβέντα δεν λέει για άνθρωπο. Αν ρωτάς γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν θα πει καλή κουβέντα. Δεν έχει καλή ψυχούλα, δηλαδή θες να πεις. Όχι. Ή εκεί που θα πάει να πει καλή κουβέντα, ναι, σίγουρα κάπως θα το μαζέψει ή θα το ισορροπήσει λέγοντας κάτι άλλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε στο ΠΑΟΚ 24. Στοίχημαν φυσικά είναι μαζί μας. Να δούμε λίγο τι έχουμε σήμερα. Ναι, για πες λίγο τι έχουμε σήμερα. Γιατί έχουμε και στοίχημαν, έχουμε και Μουντιάλ σήμερα. Έχουμε Χάρι Κέιν. Ωραία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Κόλλος θα σας παμάρει σε κάποια φάση στην πορεία της ημέρας. Σπαμάρει για όσο τα καταλαβαίνουν, θα σας κουράσει ιντερνετικά. 5 ναι, η ώρα. Ναι. Σενεγάλη, Κολομβία. Ωραία, παιχνιδάρι είναι αυτό. Που εγώ αγαπώ Σενεγάλη. Δηλαδή, αν μου έλεγες. Περίμενε. Σε ποια κερκίδα θέλεις να βρεθείς, να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι. Ναι. Μέσος μαύρος, Ελένη, θα ήθελα να είσαι. Για να δηλαδή να σου πω. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν σχόλια αυτά, δηλαδή, πραγματικά. Το αποσύρω, δεν το είπα ποτέ. Γιατί θα θέλεις να είσαι Σενεγάλη. Δεν έχεις καταλάβει πώς το ζουν οι άνθρωποι το παιχνίδι. Όχι. Ατελείω το πάρτι. Άντε για το, δεν έχεις καταλάβει. Να σου πω κάτι. Όχι, τίποτα. Το πήρες το θέμα πολύ αρνητικά από την αρχή. Ωραία. Τέλος πάντων, σε αυτή την κερκίδα θα ήθελα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αν ήσουν. Αν είχες την ευκαιρία να είσαι στο Μουντιάλ, θα πήγαινε στην περίπτωση να δεις ένα παιχνίδι Σενεγάλης από την κερκίδα των Σενεγαλέζων. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή σε Νεγάλη Κολομβία θα πήγαινα σε Νεγάλη να πούμε 5 η ώρα. Ναι. Στις 5 ένα ακόμη παιχνίδι. Japan. Yes. Poland. Πολωνία εκτός, έτσι. Δεν έχει ενδιαφέρον μόνο το τέτοιο, δεν έχει. Μόνο το σε Νεγάλη Κολομβία. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έχει. 5 η ώρα λοιπόν αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και πάμε στις 9. Νομίζω ότι όλοι θα βλέπουμε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. 2 έχουμε, ένα θα βλέπουμε εμείς. Παναμά στην Ισία. Ναι. Η οποία την Ισία καημένη δεν πρέπει να έχει τερματοφύλακα. Και οι δύο τραυματίστηκαν. Κάτι τέτοιο διάβασα. Καλά, άλλοι δεν έχουν αριστερά μπάκα, δεν έχουν θετικούς. Ο καθένας ό,τι έχει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Φορ δεν έχουν άλλοι, ψάχνουν. Σου λέει πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, μετά θα παίξουμε. Αυτό λέω. Και Αγγλία-Βέλγιο. Το Αγγλία-Βέλγιο, εσύ τώρα να σου πω λίγο κάτι. Παίζει την πρώτη θέση, οκ. Okay. Ναι, αλλά θες να τους δεις, δεν θες να τους δεις. Ναι, νομίζω το Βέλγιο από όλες τις. Από όλα τα φαβορή, άντε να το πω έτσι, αν είναι μέσα στα φαβορή που είναι με το ρόστερ που έχει, νομίζω ότι έχει παίξει λίγο καλύτερα από όλους στην πρώτη φάση. Το Βέλγιο. Ναι, νομίζω ότι έχει παίξει λίγο καλύτερα. Συμφωνώ μαζί δηλαδή σου. Δηλαδή από Βραζιλίες, Γαλλίες, Αργεντινή σίγουρα.
Και η Αγγλία ακόμα που έχει κάνει το 2-2, δεν το έχει κάνει και με. Θα μου πει από το δεύτερο παιχνίδι να παραμέριξε ένα καλό γκολ. Okay. Αλλά... Το Βέλγιο έχει δείξει πιο ομάδα από, έτσι νομίζω από και τις περισσότερες. Αλλά εντάξει, η πρώτη φάση είναι. Πάνω κάτω είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ελένη. Ναι. Λοιπόν, γενικά να μην έχουμε λιγοστεί. Κάτι άλλο ανοιχτό, ούτως ώστε να κλείσουμε μετά του ποδοσφαίρου μέχρι πούμε... τη 1,5-2 παρακάτω, ούτως ώστε στο τέλος να κλείσουμε λίγο και με μπάσκετ και με ό,τι άλλο υπάρχει. Ναι, να πούμε, γενικό. Να πούμε ότι μιας και μιλάμε για Μουντιάλ, yes. Χθες έτσι η Σελεσάο έκανε το καθήκον της, κέρδισε τη Σερβία, κάτι που σημαίνει ότι η Σέρβια θετικό επιστρέφει... αυτό για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλος ο... πιστεύω το βλέπω το μάτσι και πανηγύριζε όλος ο ΠΑΟΚ... Αυτό ακριβώς, όλος ο ΠΑΟΚ πανηγύριζε με τα γκολ. Αγκάλιζε τηλεοράσεις και τέτοια. Χοροπηδούσε ρε παιδί, φώναζε γκολ. Και έλεγες τώρα σε ποια φαβέλα μεγάλωσε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουν οι Σέρβοι, κάτι που σημαίνει τέλος στο Μουντιάλ και για τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε χθες. Είδε το παιχνίδι από τον πάγκο, σαφώς και χρειάζεται χρόνο ξεκούρασης. Όπως έχουμε σημειώσει μέσα εδώ από την εκπομπή, έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μίλησε και με τον Παντελή Κωνσταντινίδη και με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Τους είπε ότι θα ξεκουραστεί για ένα διάστημα, για μερικές ημέρες και κατόπιν θα ενσωματωθεί κανονικά με την ομάδα, γιατί θέλει και ο ίδιος να αγωνιστεί απέναντι στην Βασιλεία. Δεν διανοείται να χάσει τα συγκεκριμένα παιχνίδια, οπότε υπάρχει έτσι μια διάθεση να πάρει μερικές ημέρες ξεκούρασης και κατόπιν να βρίσκεται στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου για το πρώτο μάτς με την Βασιλεία. Είναι καλό ότι τελείωσε νωρίς τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, γιατί όση διάθεση και να έχει ο Πρίγιοβιτς, αν τραβούσε το πράγμα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι ένας οργανισμός χρειάζεται ξεκούραση, δεν μπορείς να τον κάψεις. Οπότε μπορεί να ήθελε ο ΠΑΟΚ, μπορεί να ήθελε ο Πρίγιοβιτς, αλλά πρακτικά θα ήταν αδύνατο να πάρει χρόνο συμμετοχή στα μάτς με την Βασιλεία. Ναι. Τελικώς όλα καλά. Και νομίζω ότι και χρονικά και πρακτικά βγαίνει και η ξεκούραση και η ενσωμάτωση και η προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι και για τον Πρίγιοβιτς, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να ψάχνει φόρ, έτσι. Το θέμα αυτό να παραμένει ανοιχτό. Εγώ σου λέω τώρα, θα δεις πάλι από εκεί που θεωρητικά θα είχαμε ένα normal καλοκαίρι χωρίς πολλές αλλαγές, προσθήκες, ανακατατάξεις. Πιστεύω ότι πάλι εκεί 31 Αυγούστου, Ελένη Μπούντου, θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Και να σου πω και κάτι, Νίκο Μοσχοβίτη, τι ΠΑΟΚ θα ήταν αν δεν είχαμε 31 Αυγούστου αλλαγές. Καλά, δεν σου λέω να είναι δηλαδή, η περσινή ΠΑΟΚ μεγαλώσαμε. Okay. Δεν λέω να είναι όπως η περσινή, αλλά νομίζω ότι γενικά με στο επόμενο διάστημα και πάντα με τους ρυθμούς που κινείται ο ΠΑΟΚ, τους αργούς ρυθμούς. Θυμάσαι πέρσι 31 Αυγούστου τι έγινε. Ναι, το θυμάμαι. Καλωσορίζαμε κόσμο, αποχαιρετούσαμε κόσμο. Κλείσαμε ένα. Ήμουνα στα γραφεία από τις 2 το μεσημέρι, 2 και 4 πρέπει να ήρθω Βιερίνια, 31 Αυγούστου, και φύγαμε 2 το βράδυ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι ανάλογο φέτος, απλά μου φαίνεται, ναι, μακάρι να βγω λάθος, ότι στην πορεία θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Πλέον προκύπτει θέμα στα αριστερά. Κοίταξε, μεταγραφικό το θέμα είναι. Το οποίο είναι θέμα με τον επιθετικό. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς που ναι, μεν τώρα είναι στην προετοιμασία, αλλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί κάπου θα πάνε. Αρκετοί από αυτούς, μάλλον. Παίχτες που δεν είναι πέρσι στο ρόστερ. Παίχτες που θα μπουν φέτος, θα μείνουν. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που νομίζω θα βγουν κι άλλα στην πορεία. Και επειδή γενικά τα αντανακλαστικά του ΠΑΟΚ δεν είναι και τα πιο γρήγορα. Δεν είναι να πεις ότι υπάρχει μια ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Μακάρι να βγω λάθος, να σου πω. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό όμως να βγω λάθος, να ξέρεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε. Κοίτα, όσο το μελετάς. Γιατί όσο το μελετάω, μελετούσα και τον Πρίγκεβιτς, ορίστε. 2-0, χθες χαλαρό η Βραζιλία. Στο σβηστό. Τα έχεις πιάσει μερικά πράγματα στο στόμα σου και έχουν βγει όλα. Λοιπόν, μην το μελετάς άλλο. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού. ΠΑΟΚ, σήμερα περιμένουμε μία απογευματινή προπόνηση, ενδεχομένως να δούμε και 2 ενδεκάδες πλάνα από Λουτσέσκου για το αυριανό φιλικό με την Άντερλεχτ, το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Δικεφάλου. Είχαμε αυτό απέναντι στην ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης, 5-0, πολύ πρώτα έτσι συμπεράσματα για παίκτες, για θέσεις, για συνεργασίες κτλ. Αύριο νομίζω ότι θα πάρουμε μία καλύτερη γεύση, ούτως ή άλλως η ομάδα συμπληρώνει μία εβδομάδα προετοιμασίας πάνω στην Ολλανδία αύριο. Η Άντερλεχτ, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα
διαφορετικό όνομα, διαφορετικό σύνολο στην, συγκριτικά με την K23 της Γάνδης. Πριν φύγουμε από το κομμάτι του ποδοσφαίρου, να σταθούμε λίγο στις αλλαγές που γίνονται στην Βασιλεία, έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις. Mm-hmm. Ανακοίνωσε λοιπόν η ελβετική ομάδα, η οποία είναι η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League, τον 22χρονο Γάλλο εξτρέμ Άλντο Καλούλου. Mm-hmm. Ανήκει μέχρι πρότινος στην Λιόν. Οι Ελβετοί δαπάνησαν το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Το γεγονός ότι ο Καλούλου φτάνει στην Ελβετία για λογαριασμό της Βασιλείας σημαίνει ότι κάποιος φεύγει. Και αυτός βεβαίως είναι ο Μοχάμεντ Ελεονούση, ο οποίος φαίνεται ότι οδεύει στην Σαουθάμπτον, η οποία με τη σειρά της είναι διατεθειμένη να ξοδέψει 21 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ελεονούση, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι πολύ πολύ σημαντικός για τη Βασιλεία, έτσι, από τους ηγετικούς της παίκτες τα τελευταία χρόνια. Έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα παραμείνει στην Βασιλεία mm-hmm. τη νέα σεζόν, ότι ψάχνει το κάτι παραπάνω στην καριέρα του, το βήμα στην καριέρα του, και φαίνεται ότι αυτό το κάνει με την επιλογή της Southampton και της Αγγλίας, που δαπανά 21 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Μάλιστα. Μιλάμε για απώλειες για την Βασιλεία, ακούγεται και για τον αρχηγό της ομάδας. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα στις τάξεις της ελβετικής ομάδας. Θα δούμε βεβαίως και τι κινήσεις ενίσχυσης θα κάνει με φόντο τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Αυτά. Σου αφήνω ανοιχτό, ελεύθερο το πεδίο, ναι, να μιλήσεις για μπάσκετ, γιατί έχουμε και κινήσεις και κινητικότητα στο τμήμα βόλεϊ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε λίγο και στα άλλα τμήματα που τα έχετε παρατήσει, Λένι Μπούντου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2 με Λένι Μπούντου και με... Τι ωραία που ακούγεται. Λοιπόν, είπαμε αρκετά για τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε και μεταγραφή στο βόλεϊ, αναμενόμενη θα πω, γιατί ναι, okay. Είχαμε διαβάσει τις προηγούμενες μέρες το όνομα του συγκεκριμένου παίχτη στο ρεπορτάζ, θα έχουμε σε λίγο έτσι λίγα στοιχεία για αυτόν. Νομίζω ότι το βόλεϊ σιγά σιγά μπαίνει στην τελική ευθεία της τελέχωσης του ρόστερ του, και δεν νομίζω ότι άλλοι έχουν κάνει ρε, τόσο δυνατές κινήσεις. Okay, τώρα συγκεκριμένα στον Κόρτσανο που ανακοινώθηκε, τον έχουμε δει πιο παλιά, νομίζω και στο Φινίκα Σύρου. Στον Ερακλή νομίζω έχει παίξει. Είναι ένας παίκτης που έχουμε εικόνα, αλλά παρότι και ο Ολυμπιακός θέλει του χρόνου πάλι να κρατήσει τα φετινά του πρωτεία, ο Παναθηναϊκός είναι δυνατός. Πάλι θα είναι δυνατός ο Φινίκας. Η ΑΕΚ επίσης που έχει επιστρέψει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις μέχρι τώρα. Το θέμα είναι πώς θα του βγει από εδώ και πέρα. Ο Γκότσανουκ λοιπόν ανακοινώθηκε, ο Ζένια Γκότσανουκ, οπότε σιγά σιγά ολοκληρώνονται κινήσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί βέβαια, υπάρχουν και άλλες που είναι να γίνουν στον ΠΑΟΚ. Το Γκότσανουκ ήταν σαν να είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά τις προηγούμενες ημέρες μέσα από το ρεπορτάζ. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ο Γκότσανουκ, ο οποίος είναι με ελληνικό διαβατήριο, δεν κάνω λάθος. Έχει παίξει στο παρελθόν, όπως είπα, στον Ηρακλή. Έχει παίξει, μάλιστα, ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι αυτός που τον έφερε στην Ελλάδα. Έχει παίξει στη Μέντ, έχει παίξει στον Ηρακλή Χαλκίδας. Έχει παίξει Νίκη Γινή, στο Φίνικα που είπα εγώ, δεν έχει παίξει. Γενικά έχει περάσει από αρκετές ομάδες. Δίμετρος, γεννημένος το 87. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά προχωράει τις επόμενες κινήσεις του όσον αφορά και το βόλι. Με τις πιο σημαντικές και τις πιο ηχηρές, να το πω έτσι, να είναι αυτές του Τζούριτς και του, έλα πες το, και του Όκολιτς, έτσι, καλά, δεν είπε κανένα λάθος όνομα, μου ξέφυγε κανένα Όκολιτς. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα με το βόλεϊ. Γενικά ο ΑΣ σχεδόν κάθε μέρα τουλάχιστον μία ανακοίνωση την έχει, έτσι, παράπονο δεν έχετε. Εκεί ο προγραμματισμός τρέχει καλά, και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει τα προηγούμενα χρόνια και στο βόλεϊ και στο handball, έτσι, τα δύο πιο σημαντικά, να το πω έτσι, αθλήματα, ότι εκεί τον Ιούνιο υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και τότε ουσιαστικά τελειώνουν τα roster των ομάδων. Στο βόλεϊ βέβαια έχουμε μάθει ότι για τον Ιανουάριο έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που πέρσι το πλήρωσε,
αυτό το πράγμα χάνοντας το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι φέτος έχει βάλει σκοπό να έχει μια ομάδα που θα δουλεύει μαζί από τον Αύγουστο. Θα μαζευτεί τέλος πάντων το Σεπτέμβριο, οπότε είναι. Νομίζω ότι το είχε πει και ο Θάνος Τερζής εδώ στο ΠΑΟΚ 24, όταν ανανέωσε ότι φέτος στόχος είναι αυτός ουσιαστικά. Να μην γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, να μην αναγκαστεί η ομάδα πάλι να αλλάζει μέσα στη σεζόν, να προκύπτουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Κάτι που ναι, μεν τα προηγούμενα χρόνια του είχε βγει, πέρσι δεν του βγήκε του ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να διεκδικήσει να πάρει το τίτλο. Ορίστε. Καλά, κοίταξε τώρα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εικόνα δεν μπορώ να έχω. Να σου πω την αλήθεια με τον Τζούριτς, διαβάζοντας όλο τον αντίκτυπο που είχε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί δεν τον είχα εγώ για τόσο σημαντικό παίκτη. Αλλά εντάξει, είναι μια πολύ 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 σημαντική προσθήκη και ο Κολίτς είναι ανάλογο επίπεδου, να το πω έτσι. Οπότε σίγουρα πάω και έχει κάνει. Έχει στρέψει ξανά το ενδιαφέρον επάνω του, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και το πήρε ο Ολυμπιακός. Όλοι περιμένουν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πολύ δυνατές κινήσεις για την επόμενη σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει Champions League και θα πάρει ο ΠΑΟΚ θέση του. Και επειδή ήταν και η αναμενόμενη είσοδος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο ΑΣ του Παναθηναϊκού, στον ερασιτέχνη μάλλον Παναθηναϊκό, λέγανε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός θα δυναμώσει. Όντως, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις, τον Πελεκούδα πήρε. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες κινήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτές του ΠΑΟΚ είναι πιο ηχηρές. Τώρα, το αν θα βγει αυτό και μέσα σε σεζόν με την ομάδα που θα γίνει και όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Καλά τα λες για το βόλεϊ. Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω κάποια ανάλυση για το βόλεϊ? Ξεκάθαρα. Mm. Τι παραπάνω έχουν οι υπόλοιποι? Έχω μεταδώσει κιόλας βόλεϊ, να ξέρεις. Βεβαίως. Δεν θυμάμαι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, νομίζω. Το πρώτο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Στο Παλαβράκι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σε πέδα είχα. Σε πέδα. Στο Παλατάκι, πώς βρέθηκα. Για να μεταδώσεις βόλεϊ. Και χάντμπολ έχω μεταδώσει, Ελένη Μπούντου. Τι νομίζεις? Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, τα γαλλικά κλειδιά μας, ο δημοσιογράφος που τα κάνει όλα, Ελένη. Πολυεργαλείο. Ναι. Πολυεργαλείο, Νίκος Μοσχόβιτς. Ναι, φυσικά. Το ποδόσφαιρο έχεις κάνει, εννοείται. Μπράβο, Νίκο. Τι νομίζεις? Ποδόσφαιρο, χάντμπολ, βόλεϊ, με ειδικότητα στο μπάσκετ. Ωραία. Για μπάσκετ θα μας πεις τίποτα? Πολύ καλή δουλειά γίνεται στο βόλεϊ. Πραγματικά. Θες κάτι έλεγες για τον Προμηθέα? Πολύ καλή δουλειά γίνεται στο βόλεϊ. Ναι. Όντως η ομάδα έχει δυναμώσει πολύ. Ναι, μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟΚ 24 για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Θα τα βάλουμε όλα. Καλά, δώστε ένα στίγμα των σκέψεων και των ρεπορτάζ που θα ακούσουμε. Τι θα γράψουμε μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Μας έχετε τελειώσει. Ωραία. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή το πρωί. Έχουμε βάρδια το μεσημέρι. Έχουμε 3 ώρες μασχετική εκπομπή το βράδυ. Δηλαδή. Ένα μυαλό είναι και αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε λέξη που λέμε για να μην την κάψουμε και μετά. Πώς θα γίνει? Να σου πω κάτι. Δώσε ένα στίγμα, ρε παιδί μου. Με τα γραφικά. Υπάρχει κινητικότητα καλή. Η κινητικότητα υπάρχει παντού, ρε φίλε. Υπάρχει κινητικότητα καλή αυτό. Υπάρχει κινητικότητα. Για Αμερικανό υπάρχει κινητικότητα. FM και ενώ τα μηνύματά σας 54526 για να κράξετε Νίκο Μοσχοβίτη. Που είναι σαν εκείνους... Συγγνώμη, με έχουν δεντώσει, τι να κάνω. Που είναι σαν εκείνους που το πουλάνε μόνο εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, μπράβο, και δεν λέμε τίποτα. Δεν διαβάσαμε ένα μήνυμα πριν πας στα μπασκετικά σου. Καλησπέρα, παιδιά. Ερώτηση. Διάβασε το μήνυμα, δεν θα πάμε, δεν έχουμε κάτι. Όχι, θέλω να μου πεις για τον Προμηθέα. Τι ας πούμε, καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Έχει λεφτά. Για πες. Λοιπόν, εμείς που είχαμε κερδίσει διαρκές, έχουμε το δικαίωμα να το ανανεώσουμε φέτος? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Πιθανολογώ πως ναι όμως. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε βέβαια, φίλε 092. Αλλά το πιθανότερο είναι αυτό. Να έχεις το δικαίωμα να το ανανεώσεις, γιατί είτε το κέρδισες είτε το πλήρωσες είτε τέλος πάντων βρέθηκε στα χέρια σου, λογίζεσαι ως παλαιός κάτοχος, έτσι δεν είναι? Μισό λεπτά, και αυτό κέρδισε, λέει. Okay. Άρα είναι. Α, ναι, σωστά. Τι σημασία έχει? Έχει κλείσει μία θέση. Ναι. Έχει κλείσει. Οπότε περνιέται ως παλαιός κάτω. Λογικά, έτσι. Θα το διευκρινίσουμε βέβαια για να σου απαντήσουμε σίγουρα. Αλλά η λογική λέει αυτό, φίλε μου 902. Άρα μέχρι και τις 20 του μήνα μπορείς και εσύ, φίλε 092, και οι υπόλοιποι να ανανεώσετε τα διαρκεία σας εφόσον έχεις κλείσει τη συγκεκριμένη θέση. Τι λέει εδώ, τι λέει ο φίλος Ντιέγκο εδώ, τι λέει? Βλέπεις ότι ό,τι υπάρχει γύρω από Ντιέγκο Μαραντόνα μετά την εμφάνισή του, αυτή την υπέροχη, τη φοβερή εμφάνισή του, με τις επικές αντιδράσεις του,
την επίκληση. Χαλαρό θα το χαρακτήριζε. Χαλαρό, τα, χαλαρό. Τα έτσι. Ψύχρεμο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή την πρόκριση της Αργεντινής την πήρε ψύχρεμα. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ έκαναν λόγο για την υγεία, έτσι, για την κατάσταση της υγείας του. Θυμίζουμε πως ο Ντιέγκο αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο όταν φυσικά τελείωσε το μάτς της Αργεντινής με την Νιγηρία, βεβαίως με την Αργεντινή να παίρνει την πρόκριση. Σε πολύ κακή κατάσταση ο Μαραντόνα αποχώρησε από το γήπεδο, βρέθηκε σε νοσοκομείο της Ρωσίας για να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και πολλοί έκαναν λόγο για την κατάσταση της υγείας του και εξέφρασαν την ανησυχία τους βεβαίως για τον Μαραντόνα. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι είμαι ζωντανός, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, για τους μέτριους που ασχολούνται μαζί μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να τους κάνω καλύτερους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά παντού γράφτηκαν ψέματα χωρίς καμία σημασία. Μπορείτε να με μισείτε, αλλά μην λέτε ψέματα. Τεράστιε. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, ποιος μισεί τον Μαραντόνα? Και έρχομαι εγώ και ρωτάω κάτι άλλο. Ωραία. 2018 Μουντιάλ στη Ρωσία και το πρόσωπο του Μουντιάλ είναι ο Μαραντόνα. Εντάξει. Δεν είναι ούτε ο Μέση. Δεν είναι ούτε ο, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο, δεν είναι ούτε ο οποιοσδήποτε. Είναι ο Μαραντόνα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για, για το συγκεκριμένο. Και όλο αυτό το κακό παράδειγμα και τον βλέπουν μικρά παιδιά και όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά. Να σκεφτούμε δηλαδή τι άλλο βλέπουμε σε κερκίδες εδώ στην Ελλάδα. Θέλουμε να κάνουμε έτσι μια σκέψη για κακά παραδείγματα. Και είναι ο Μαραντόνα το κακό παράδειγμα. Τέλος πάντων. Okay. Τουλάχιστον. Ο συγκεκριμένος είναι και λίγο αφεντικός ο Μαραντόνα. Εντάξει, κάνει κάποιες καταχρήσεις. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, όλοι έχει μια αδυναμία σε αυτό. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, γλεντάνε βεβαίως να πούμε οι Ιταλοί τον Μπάλακ. Γιατί ναι, μετά τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το Μουντιάλ, είχε γράψει ρε παιδί μου Μπάλακ Pray for Italy και έτσι διάφορα άλλα χιουμοριστικά για την Ιταλία και καταλαβαίνεις ότι από χθες που είναι αποκλείστηκε... Είναι αντιπαθητική, σου λέω τώρα. Είναι αντιπαθητική. Γιατί άνθρωποι, είναι αντιπαθητική? Είναι αντιπαθητική. Είναι αντιπαθητική, τελείωσε. Δεν. Όλος ο κόσμος αντιπαθεί. Λοιπόν, και από χθες λοιπόν που αποκλείστηκε και εσύ συμφωνείς Χρήστο και όση ότι είναι αντιπαθητική. Είναι αντιπαθητική. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, βλέπετε τον Κρος και λέτε ότι είναι αντιπαθητικός. Ρε παιδί μου, ο Κρος καταρχάς φοράει κανονικά τη φανέλα, τη πιο βαριά φανέλα του κόσμου. Ναι. Εντάξει, στο σύλλογο. Οπότε από εκεί υπάρχει ένα σεβασμό. Συμφωνούμε. Στο συγκεκριμένο. Ναι. Ωραία. Αλλά γενικότερα, δεν πάμε τώρα να κοιτάξουμε κάθε μας ξεχωριστά. Να κοιτάξουμε τη γενική εικόνα. Στη γενική εικόνα λοιπόν είναι αντιπαθής. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, και γλεντάνε τον Μπάλακ για τα όσα είχε γράψει τότε, ξέρεις, αυτά τα print screen, τα μηνύματα, είναι αυτά τα οποία μένουν. Και βεβαίως υπάρχουν επικά βίντεο, όπως είναι αυτό του αρχηγού της Εθνικής Σουηδίας, συγγνώμη, ο οποίος ενημερώνεται κατά τη διάρκεια, μετά το τέλος του παιχνιδιού, έτσι είναι ακόμη στον αγωνιστικό χώρο, και ενημερώνεται ότι η Γερμανία είναι εκτός Μουντιάλ. Επική αντίδραση του αρχηγού της Σουηδίας και νομίζω ότι γενικότερα σόκαρε η Γερμανία με τον αποκλεισμό της. Δεν πειράζει. Και καλή επιστροφή να της ευχηθούμε και καλή ξεκούραση ήδη. στα παιδιά. Πολύ έφυγαν ωραία. Ήδη. Δεν θα μας λείψουν. Εν τω μεταξύ τώρα, είπαμε πέρασε η Σουηδία και το Βέλγιο. Έχουμε ζευγάρια. Δηλαδή έχουμε το Γαλλία-Αργεντινή. Okay. Ο όμιλος που πέρασε χθες, από τον έναν όμιλο παίζουμε τον άλλον, όπως πέρασανε χθες. Μεξικό-Σουηδία. Όχι, Μεξικό-Σουηδία παίζανε χθες. Μεξικό-Βραζιλία. Ωρε φίλε. Λοιπόν, διψάμε για μεταγραφές στο μπάσκετ. Το μπάτζετ θα είναι πάλι τα ψίχουλα 700 της Ποιος περσινής. Ποιος είναι ο φίλος, το 203 δεν είναι? Ναι, χρονιάς που καλύπτει μόνο τα μισθά των διοικούντων. Ψίχουλα τα 700. Να κάπου τόσα έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω. Φίλε μου, 203. Πολύ καλή ομάδα Προμηθέας. Γίνονται κινήσεις γενικά εκεί. Αλλά και ο Πάοκ, μην αγχώνεστε, παιδιά. Θα τις κάνει τις δουλειές του. Μπορεί να αργήσει λίγο. Δεν είναι καλοκαίρι όπως το περσινό. Που είχε αποφασίσει η αλλαγή προπονητή και οι κινήσεις του ήταν πιο γρήγορες. Είναι σε φάση να μπει σε τελική ευθεία. Αυτό για κάποιες περιπτώσεις. Αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Τα ψίχουλα των 700 νομίζω ότι θα είναι λίγο παραπάνω φέτος
ή πάλι εκεί κοντά τέλος πάντων, γιατί παραπάνω δεν μπορούν να πάνε. Ψίχουλα, ξεψίχουλα, αυτά είναι. Με τα ψίχουλα βγήκε πάνω από την ΑΕΚ και την κέρδισε 4 φορές. Με τα ψίχουλα βγήκε πάνω από τον Προμηθέα που τον κέρδισε 5 φορές στα play-off. Με τα ψίχουλα προσπάθησε και έχασε λεπτομέρειες από την Γκαρσία για να φτάσει μέχρι τα προμηθελικά Champions League. Τι να κάψει ρε Μοσχοβίτη σε αυτό που έλεγες πριν. Ένα θέμα μπάσκετ την ημέρα μας βάζεις. Ναι, ρε φίλε, το λέω, μην αγχώνεστε. Επειδή λοιπόν σήμερα υπάρχει οργασμός. Ωραία. Σήμερα θα έρθουν μαζί σε μένα. Γι' αυτό λέμε. Και ξαναλέω, με έχουν τεντώσει. Τι να κάνω, πρέπει να κρατάω πράγματα. Κοίταξε, και είναι ακόμη νωρίς για τον μπάσκετ. Έχουν έτσι χρόνο να, ναι, να ξεκουραστούν, να ετοιμαστούν. Λίγο τον μπάσκετ έχει άλλους ρυθμούς. Εσείς περιμένετε ότι όλα γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Έχει λίγο άλλη διαδικασία το μπάσκετ. Ελένη, λες ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλόρα να ξεμπερδεύσουμε. Επειδή σε βλέπω, έχεις έναν οργασμό εκεί πέρα με τον υπολογιστή. Με τον υπολογιστή. Τι γίνονται να κάνουμε, πράγματα τα οποία δεν τα λες στον αέρα. Γίνονται πράγματα. Στέλνουν οι απεσταλμένοι μας έτσι διάφορα ωραία θέματα. Περιμένουμε και το βίντεο, το κλασικό, ναι, του ΠΑΟΚ 24, ναι, ναι, on the road. Το οποίο θα το βρείτε σε πολύ λίγο στο ΠΑΟΚ 24. Άρα υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει και μια δική μου αφοσίωση. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, εδώ θα είμαστε και αύριο. Αυτά. Μένετε ζωντανοί στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι.